Δημοτικό στάδιο Τρικάλων, η τρικαλινή ομάδα υποδέχεται τον Εθνικό Αστέρα. Η πρώτη καλή στιγμή σε ένα σούτ του Μανουσάκη από τα αριστερά, η μπάλα τελικά καταλήγει out. Πέμπτο λεπτό, κόρνερ με τον Παπαζούδη, καλοχτυπημένο, να έρχεται ο Αντωνή, η μπάλα τελικά καταλήγει out. Φάουλ σε καλό σημείο για τα Τρίκαλα με τον Μίγκα, απευθείας στο σούτ χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία. Ο Κοταράς που πέρασε και από την ομάδα των Τρικάλων. Η καλή ομάδα που βρίσκεται τώρα στο προσκήνιο δεν έχει κάνει το ιδανικότερο ξεκίνημα για τον πρώτο ημίχρονο. Ο Χρήστος σε μια καλή στιγμή θα διεζήσει μεγάλη περιοχή. Παράλληλη μπάλα από τον Κοταρά, έρχεται λίγο πιο πίσω ο Κοντογουλίδης, τελικά δεν θα την προλάβει να είναι η πρώτη καλή ευκαιρία για τα Τρίκαλα. Συναγερμός στα καρέ του Κοταρά με τον Μίγκα, τα Τρίκαλα σε ένα κόρνερ από την δεξιά πλευρά και πάλι ο Μανουσάκης θα διεζήσει παράλληλη σέντρα το σούτ, την μπάλα φεύγει out. Οι παίκτες των Τρικάλων προσπαθούν χωρίς να έχουν βρει ρυθμό ακόμη να οι αλλεπαλλεσκότερες σε ένα σούτ τώρα από τον Μανουσάκη χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ο Κοταράς θα μπλοκάρει. Ο Χρήστου από τα αριστερά σε μια μονομαχία με τον Σονόκο, εκεί που πάει μπάλα είναι ο Ένοκ, το σούτ καλό μεν, εξίσου καλή επέμβαση από τον τερματοφύλακα του Εθνικού Αστέρα. 35 λεπτά παιχνιδιού σε ένα άτεχνο πρώτο ημίχρονο, ο Μπουκουβάλας από τα δεξιά θα βγάλει την σέντρα, ο Κόρμπος στην κεφαλιά. Μπάλα τελικά είναι out. Πρώτο λεπτό της επανάληψης, οι δύο ομάδες πάντα στο 0-0 και τα φιλοξενούμενοι είναι αυτοί που έχουν ένα φάουλ. Να λοιπόν αλλεπάλληλες κόντρες και τα Τρίκαλα θα διώξουν όπως από την εστία. Θα αποσοβήσουν τον μεγάλο κίνδυνο που 60 λεπτά παιχνιδιού. Ο Μπριλάκης θα δώσει την μπάλα στον Μανουσάκη, αυτός θα πέσει, ο διαιτητής είναι πολύ κοντά στη φάση. Ο Μπριλάκης συνεχίζει, πιάνει την μπάλα με τα χέρια και ο Γκρανάς, ο ξανθιώτης διαιτητής. Δείχνει την κίτρινη κάρτα που είναι η δεύτερη στο παιχνίδι και θα έχουμε κόκκινη και αποβολή. Τα Τρίκαλα παρά το γεγονός ότι παίζουν με 10 παίκτες έχουν ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή τους. Πολύ καλή κίνηση από τον Μανουσάκη που βρίσκει τον Κοντογουλίδη. Αυτός γυρίζει πάνω στο πρώτο τσάρι, μετά στο δεύτερο και να λοιπόν μια απίστευτη φάση μπροστά στην εστία του Κοταρά. Οι φιλοξενούμενοι εδώ σίγουρα στέκονται τυχεροί. Έτσι λοιπόν στην ωραία ενέργεια του Μανουσάκη, ο οποίος βρήκε τον Κοντογουλίδη εντός περιοχής. Αυτός αν και είχε την πλάτη προς το τέρμα, ο τερματοφύλακα του Εθνικού Αστέρα επίσης κατάφερε να γυρίσει, έστειλε την μπάλα πρώτα στο αριστερό καθημερινό και κατόπιν συνέχεια στο δεξί και στην διπλή προσπάθεια ο Κοταράς αποσόβησε αυτό το μεγάλο κίνδυνο που δημιουργήθηκε μπροστά στην εστία του. Σαρατατσάνος, συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ουέλικτον και τον Μίγκα. Ο Ουέλικτον θα κερδίσει ωραία την κόντρα, θα βγάλει και τη σέντρα. Έρχεται ο Κοντογουλίδης για το δεξί, βάλα στα δίκτυα. 1-0 για τα Τρίκαλα μέσα σε πανηγυρισμούς που ψάχνουν τον γκολ. Εδώ και αρκετή ώρα και το πετυχαίνουν 9 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Μέσα σε ξέφνους πανηγυρισμούς τόσο από τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο όσο και από τους φιλάδους, τις δύο κερκίδες. Γύρω στους 6.000 φιλάδους σήμερα παρακολουθούν αυτή την αναμέτρηση. Έτσι λοιπόν τα Τρίκαλα, χάρη στην ωραία ενέργεια του Ουέλικτον μετά το κόρνερ και τον πάση που δέχτηκε από τον Αμίγκα, ο Ουέλικτον διείζησε, έκανε την ωραία παλιά προς τον Κοντογουλίδη. Αυτός με έναν υποδηματικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα ίδια και έτσι τα Τρίκαλα είναι αυτά που προηγούνται με 1-0. Στις καθυστερήσεις το παιχνίδι, 6 λεπτά καθυστερήσεις έχει δείξει ο διαιτητής. Να λοιπόν μια βαθιά παλιά από την άλλη πλευρά, είναι αμαρκάριστος, είναι αδυνατός. Τσόλι, μπάλα τελικά καταλήγει out.